Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, το βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά. Το βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά είναι ένα εξαιρετικό εγχείρημα, το οποίο περιγράφει και αναλύει τρία διαδοχικά στάδια. Την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 4-5% στην άνοδό του μέχρι την νίκη του στις εκλογές, το Γενάρη του 2015. Δεύτερον, αναλύει την περίοδο των 6 μηνών σε μια δεύτερη πολύ διεξοδική ενότητα, μέχρι και το δημοψήφισμα και τη συμφωνία που επακολούθησε. Και στο τρίτο στάδιο, στο τρίτο μέρος του βιβλίου, αναλύει την εμπειρία της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις πρόσφατες εκλογές. Ένα εξαιρετικό εγχείρημα, πολύ κωδικοποιημένο, με ισχυρή επίκληση όλων των σημαντικών πολιτικών παραγόντων που επέδρασαν και στα τρία αυτά διαδοχικά στάδια. Και από αυτήν την άποψη αξίζει τον κόπο να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης συζήτησης της αριστεράς για αυτό την όλη τη μεγάλη εμπειρία των τελευταίων 10 χρόνων που ζήσαμε. Ακριβώς επειδή είναι ένα βιβλίο, φαντάζομαι, αναστοχασμού, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τη γνώμη σας για ένα ερώτημα, αν θέλετε, που υπάρχει στους ψηφοφόρους και τα μέλη της αριστεράς και το οποίο είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά ενσωματώθηκε μέσω της εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών και στην εξωτερική πολιτική, αν θέλετε, μέσω της ενσωμάτωσης στο δυτικό μπλοκ, που λένε. Εκτιμώ ότι το βιβλίο το δείχνει πάρα πολύ καθαρά, ότι υπήρχε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το αναλύει με έναν όρο ασύμετρης ισχύως και στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν κρίσιμα γεγονότα του 2015. Από την άλλη πλευρά, και αυτό το καταδεικνύει πολύ έντονα το βιβλίο, βρίσκεται στον αντίποδα μιας θεώρησης ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο έντονης ενσωμάτωσης είτε σε μνημονιακές πολιτικές, και επιχειρεί το βιβλίο, νομίζω, πολύ πιστικά και στην πρώτη ενότητα τα θετικά και τα αρνητικά που προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην περίοδο του μνημονίου, και από την παράλληλη διακυβέρνηση όλες οι πρωτοβουλίες που έδωσαν ένα ισχυρό στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο μεγάλες ενότητες δικαιώματα, κοινωνία, κοινωνικό κράτος. Πιστεύετε ότι ο στόχος του σοσιαλισμού, που είναι ένας παραδοσιακός στόχος της αριστεράς, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο στόχος, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει κλείσει. Έχει ανοίξει προφανώς μετά την κρίσιμη περίοδο της δεκαετίας του 90. Παραμένει όμως, και οφείλει κατά τη γνώμη μου να παραμένει, ως κεντρικός στόχος επαναδιατυπωμένος στις σημερινές συνθήκες, έχοντας ουσιαστικό περιεχόμενο και νόημα. Άρα διατηρεί το ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα του όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της πολιτικής του. Από την άλλη, η έννοια του σοσιαλισμού επαναπροσδιορίζεται με βάση σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που είναι πολύ διαφορετικές από το παρελθόν. Μια και αναφερθήκε στις διαφορετικές συνθήκες. Ποιες πιστεύετε, και αν μάλλον πιστεύετε, ότι οι κοινωνικές δυνάμεις που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δημιουργία του, δηλαδή τις διευθυνόμενες τάξεις, τους εργαζόμενους, εξακολουθεί να είναι η πηγή και η βάση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι και στις διαδοχικές εκλογικές μάχες και στην οποιαδήποτε ανάλυση των κοινωνικών δυνάμεων και του κοινωνικού μπλοκ που στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι εμφανές ότι στηρίζεται αφενός μέσα σε παραδοσιακές κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, αφετέρου σε μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν συγκαταλέγεται εύκολα στις παραδοσιακές κοινωνικές τάξεις. Αυτό που λέμε νεολαία, η οποία έχει μια ευρύτερο προσδιορισμό και αποτελούσε και αποτέλεσε, κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο σημείο στον τρόπο που αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη, ακριβώς επειδή μετά τις σημαντικές ανακατατάξεις πολιτικές, τις ρήξεις που έγιναν τα πρώτα χρόνια, ειδικά του πρώτου μνημονίου,
ένα μεγάλο μέρος ήταν στο επίκεντρο, ήταν η νεολαία και ο τρόπος με τον οποίο συγκρότησε διαδοχικές, θα έλεγα, πολύ ουσιαστικές ρογμές στο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα της εποχής. Μια τελευταία ερώτηση αφορά τη σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και τις διαδικασίες που γίνονται για διεύρυνσή του και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσο αυτό διαβρώνει, αν θέλετε, ή αλλάζει τη φύση του ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς η ΣΥΡΙΖΑ ήδη σε αυτή την πορεία που περιγράφεται και στο βιβλίο έχει περάσει από διαφορετικά στάδια. Έχει αλλάξει αρκετές φορές, έχει μετατοπιστεί όσον αφορά την πολιτική δομή και την στρατηγική του. Νομίζω ότι στη σημερινή συγκυρία η προοπτική του να καλύψει το χώρο της κεντροαριστεράς είναι και επιβεβλημένη και εφικτή.